στο προηγούμενο επεισόδιο θέλησε να έρθει λίγο πιο κοντά στη Σοφία Χατζηπαντελή. Αυτό βέβαια δεν της βγήκε σε πάρα πολύ καλό, βασικά βαθμολογικά. Για να δούμε πώς έχει αντιληφθεί τώρα το Bollywood, είναι ναι. Ανασφάλειες έχουμε όλοι, μα εσύ μάλλον το παρακάνεις. Προσπαθείς συνεχώς να με κάνεις, να χτυπήσω εκεί που πονάς. Ξεχάζεις τα πάντα σε μένα, σε θέλω ή ζεις μες στο ψέμα. Μέσα μου τι υπάρχει για σένα, αν είναι έρωτας. Ποιο έρωτας πεθαίνεις, πόσο με τρελαίνεις. Που μέσα στη καρδιά μου, σαν τυφώνας μπαίνεις. Γεια σας. Συγγνώμη, τι γίνεται τόση ώρα εκεί πέρα, τι γίνεται, τι λέτε? Όχι, τίποτα, της εξήγησα ότι αυτό που αυτό, επειδή καταλαβαίνω απόλυτα, της είπε ότι επειδή δεν θέλω να πληγωθεί, θα την αφήσω να πιστεύει αυτό που θέλει και όταν φύγουμε εγώ από εδώ μέσα, μπορώ να της δείξω κιόλας. Γεωργία μου, δηλαδή είναι ναι μου. Τι δεν μπορώ κάνει να σε λέω και σε λέω Γεωργία και δεν καταλαβαίνω τώρα που αναφέρομαι. Ναι, ναι. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, γίνεται μια ταινία, τέλος πάντων έχει κάνει τα γυρίσματα και εδώ. Και εκεί. Και εκεί. Μάλιστα. Τη βομβάει. Ναι. Ε? Ναι. Όχι. Ναι. Ναι. Εννοείται, ναι, ναι. Και γίνεται η πρεμιέρα ταυτόχρονα. Πού? Και εδώ. Και στη Βομβάη. Ναι. Λοιπόν, και εσύ διακτηνίζεσαι. Και είσαι ένα δευτερόλεπτο τους εδώ και ένα στη Βομβάη. Όχι, όχι, Κατερίνα. Εγώ είμαι ένα συνένα του ηθοποιού, του ενός που παίζει και είναι στην Ελλάδα και πηγαίνω μαζί του. Α, είσαι καλεσμένη του πρωταγωνιστή. Ναι. Ρώτησες το Μανώλη γι' αυτό, είμαστε οκ? Okay? Η Κατερίνα, ελεύθερη είμαι. Α, δεν το είχα καταλάβει τόσο καιρό γι' αυτό. Βαθμολογήστε. Αυτή είναι η βαθμολογία σου. Ναι. Θεωρώ ότι φοράω ένα φόρεμα. Καταρχάς το καφέ είναι ένα χρώμα που είναι και τώρα στη μόδα πάρα πολύ. Ναι. Σωστά. Ναι. Σωστά. Θεωρώ ότι δεν φοράω μία στολή, άρα το φέρνουμε και στο τώρα. Μάλιστα. Ότι όντως θα μπορούσα να πάω κάπου έτσι. Αχα. Αυτά. Τώρα το δύο γιατί θα μας πούνε. Θα μας πούνε. Χριστιάνα. Γεια. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Ναι. Και σου πάει αυτό το φόρεμα, η γραμμή του. Απλά νομίζω ότι το κέντημα δεν μου κάνει αυτό που ήταν να φέρουμε. Γιατί? Στο φόρεμα ειδικά. Δεν ξέρω, μου κάνει κάτι πιο ευρωπαϊκό. Δηλαδή, το φόρεμα δένει σωστά με το, ευρωπαϊκό κομμάτι που θέλουμε να φέρουμε. Αλλά είναι και το χρώμα, δηλαδή είναι καφέ και χρυσό. Ναι. Θα ήθελα ίσως ροζ, δεν ξέρω. Πού επέλεξα? Αυτό το χρώμα, ναι, αλλά άρα για το κέντημα μου βάζεις δύο. Για το κέντημα, για το χρώμα και ότι... Ότι δεν έχεις, δηλαδή δεν είδες αυτά τα χρώματα, εννοείς? Τα είδα, αλλά μας είπαν να φέρουμε και χρώμα. Ποιος το είπε? Το brief που σας δώσαμε. Brief, ναι. Άκου τώρα. Ναι, επίσης τα σκουλαρίκια δεν μου κάνουν πολύ Bollywood. Καλά, δεν ήταν απαραίτητο να ντυθούμε και καρμπών, να έρθουμε. Εννοείται, αλλά τουλάχιστον τα κοσμήματα. Και το τσαντάκι δεν μου κάνει Bollywood. Σου είπα, δεν ήταν το να έρθουμε και καρμπών. Δηλαδή, να το φέρουμε στη σήμερα. Δηλαδή, εσύ με βλέπεις, ας πούμε, και λες τι σου θυμίζει, τι σου θυμίζει. Δεν μου θυμίζει. Δεν σου θυμίζω. Bollywood, όχι. Εντάξει. Δεν της θυμίζει Bollywood. Ναι, ναι, ήρθε η ώρα αυτή που δεν ήθελες να έρθει. Όχι, θα πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Γιατί μου το λες αυτό? Ξέρεις κάτι? Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Θα είμαι δίπλα σου, αν χρειαστείς κάτι. Τώρα θα πας στην Κρητική Επιτροπή.